Ναι, η αβεβαιότητα. Όσο αργούν τα πράγματα, όσο περισσότερο αργούν, τόσο θα αυξάνεται και η αβεβαιότητα και οι επενδυτές δεν θα προχωρούν σε καμία διαδικασία. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε μια συμφωνία. Νομίζω ότι σήμερα μπορεί να είμαστε σε θέση να πούμε ότι πρέπει να πάμε να κινηθούμε γρήγορα, να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση και να υλοποιήσουμε μαζί με την πολιτική βούληση και την τεχνική εργασία για να φτάσουμε στην πολυπόθητη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος και να δείξουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψει περισσότερη ευημερία, περισσότερη ανάπτυξη. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, όσον αφορά δηλαδή τον ESM και αν θα μπορούσε να είναι το ευρωπαϊκό διεθνές νομισματικό τομείο, ίσως μπορεί αυτό να γίνει στο μέλλον, αποτελεί μέρος των στοχασμών που έχουμε σε σχέση με το μέλλον. Όσον αφορά τώρα την προοπτική της Επιτροπής, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ απαιτητικό, είναι μια απαιτητική δράση. Ίσως μπορεί να μπορούμε να αλλάξουμε τις παραμέτρους ουσιαστικά εποπτείας των προγραμμάτων. Ο ρόλος της Κομισιόν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και στη δημοκρατία. Στον κόσμο που ζούμε σήμερα δεν χρειαζόμαστε αποφάσεις που λαμβάνονται έξω από το πολιτικό φάσμα. Χρειαζόμαστε πολιτικούς φορείς υπεύθυνους ενώπιον των κοινοβουλίων. Η Κομισιόν παραμένει ένας θεσμός ο οποίος είναι υπόλογος ενώπιον ενός κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν είναι η ισορροπία που πρέπει να διατηρήσουμε και ίσως και να ενθαρρύνουμε και να βελτιώσουμε στο μέλλον. Τι θα κάνουμε αν ο κύριος Ντάισελμπλουμ δεν παραμείνει στον θόκο του Υπουργού στην Ολλανδία? Ο κύριος Ντάισελμπλουμ είναι πάρα πολύ καλός πρόεδρος του Eurogroup, ήταν και παραμένει Υπουργός Οικονομικών. Σήμερα δεν βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτό το ζήτημα. Αυτό το ζήτημα θα το εξετάσουμε στο πλαίσιο των υπουργών του Eurogroup. Το μόνο που μπορώ εγώ να πω τώρα είναι ότι η συμβολή του κύριου Ντάισελμπλουμ ήταν καθοριστική σε όλα τα ζητήματα και κυρίως στο ζήτημα της Ελλάδας. Γνωρίζει να διευθύνει το Eurogroup, το κάνει ταχύτατα και αποτελεσματικά. Τα υπόλοιπα ζητήματα που με ρωτάτε δεν με αφορούν αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα να γίνουν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις με τον κύριο Τσίπρα στο τιμόνι? Δεν θέλω να μιλήσω για πολιτική. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από το Eurogroup του 2015 μέχρι σήμερα έχει καλυφθεί πάρα πολύ δρόμος. Αυτή η κυβέρνηση, και δεν θα σας πω ποιος πρέπει να κυβερνάει την Ελλάδα, εγώ δεν θα το αποφασίσω, αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις και τις έχει εφαρμόσει σε πολλούς τομείς, όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, όσον αφορά την αγορά εργασίας. Και τώρα μιλάμε για ένα success story. Οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, στην καταβολή των δόσεων. Έχουμε λάβει και τα βραχυπρόθεσμα μέσα για το χρέος, αργότερα θα λάβουμε και τα μεσοπρόθεσμα, και αυτό δίνει σήματα στους οικονομικούς παράγοντες να εμπιστευθούν ότι η εμπιστοσύνη μπορεί και πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα και ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν αποτελεί επιτυχία για την Ελλάδα και φυσικά η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα έπραξε πράγματα. Φυσικά τώρα χρειάζεται να γίνουν και άλλες προσπάθειες ώστε να ενισχύσουμε την εφαρμογή του προγράμματος και οι συζητήσεις μας γίνονται με αυτή την κυβέρνηση. Όταν περάσει ο χρόνος, γίνουν εκλογές, θα υπάρξει μια άλλη ίσως κυβέρνηση. Αυτό είναι η δημοκρατία.
όπως κάναμε και προηγουμένως με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας μην εμπλέκουμε τα πολιτικά. Η Ελλάδα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και αυτή η κυβέρνηση, φυσικά με τη φιλική πίεση εκ μέρους μας, έχει προχωρήσει και τώρα το ζήτημα είναι να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, και νομίζω ότι είναι σημαντικό σήμερα να δώσουμε το σήμα ότι προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το Δούνου του εμπλέκεται σε αυτό το πρόγραμμα από την αρχή. Είναι ένας θεσμός που αποτελεί εγκυοδοσία για την επιτυχία του προγράμματος. Φυσικά και δουλεύουμε και θέλουμε το Δούνου του να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, και φυσικά το Δούνου του κοιτάζει το πρόγραμμα ως σύνολο, και η απάντησή μου είναι ναι, ότι πρέπει να συμμετέχει.